Η Βάσια Γκανάρα, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Πεντέλης, έχει κατοίκους μπροστά της που με τα χέρια, τις μάνικες στα χέρια, προσπαθούν να σβήσουν φωτιά. Πού είναι η φωτιά? Εδώ επικρατεί ένας πανικός αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε στη Νέα Πεντέλη, στην οδό Ναβαρίνου. Απειλείται ένα σπίτι. Από όσο μπορώ να διακρίνω, έχει παραδοθεί στις φλόγες, έχει φτάσει η υδροφόρα. Βλέπετε και τους κατοίκους που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Τρέχουν για να σώσουν το σπίτι με μάνικες, με λάστιχα, με την υδροφόρα που βρίσκεται είναι εδώ. Είναι πίσω από τα δέντρα που βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, Βάσια, έτσι? Ναι, θα προσπαθήσει λίγο τώρα και ο Άγγελος να δείξει μια καλύτερη εικόνα. Πάμε λίγο πιο κάτω, Άγγελε. Και είναι εντυπωσιακή αυτή η συνέργεια των εθελοντών με τους πυροσβέστες. Α, ειδού, βλέπουμε και το σπίτι. Έχει αρπάξει όλη του η σκεπή, Βάση, από ό,τι μπορούμε να διακρίνουμε. Έχει αρπάξει όλη η σκεπή, Αντώνη. Ναι, νομίζω ότι είναι τα παιδιά που είναι ιδιοκτήτες ενδεχομένως. Α, οι άνθρωποι που παλεύουν. Προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Ναι, οι άνθρωποι που παλεύουν, βλέπετε, και εθελοντές πυροσβέστες πηδούν τα κάγκελα αυτή τη στιγμή. Άγγελε, δείξε λίγο τους πυροσβέστες που πηδούν τη μάντρα να μπουν μέσα στο σπίτι. Είναι απόκοσμες εικόνες, πραγματικά. Έχει πάρα πολύ καπνό, μαύρο καπνό. Δεν έχει τεθεί σε καμία περίπτωση η φωτιά στο συγκεκριμένο σπίτι υπό έλεγχο. Καίγεται όλη η σκεπή. Και προσπαθούν να βρουν ένα ψηλότερο σημείο, Βάσια, ναι, για να μπορέσουν να ρίξουν νερό ανεβαίνουν από πάνω. Ανεβαίνουν και οι κάτοικοι, ναι. Ανεβαίνουν και οι κάτοικοι τη μάντρα του σπιτιού. Είναι ένα μεγάλο σπίτι, μονοκατοικία και αυτό. Ρίχνουν νερό στη σκεπή, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο αργά, Αντώνη, το βλέπεις. Ναι, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στις πρωινές μας συνδέσεις, ότι τμήματα της οροφής έχουν υποχωρήσει, έχουν πέσει μέσα στο σπίτι, πυροδοτώντας και στο εσωτερικό μέτωπα φωτιάς. Ακριβώς, και δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σπίτι, Αντώνη, στη Νέα Πεντέλη. Έχουμε πληροφορίες για πάνω από 4 σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι κάτοικοι και οι περίοικοι εδώ πέρα, οι οποίοι βοηθούν πραγματικά τους πυροσβέστες και τους εθελοντές με όποιες δυνάμεις από το πρωί. Είναι πολλά τα σπίτια δυστυχώς που κινδυνεύουν. Κάποια άλλα έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ενώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε πληροφορίες και για το γυμνάσιο της Νέας Πεντέλης, το οποίο καίγεται και είναι σε κοντινή απόσταση από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Θα μεταβούμε αργότερα τι και προς τα εκεί. Τι αναφέρουν, Βάσια, οι πληροφορίες, ωστόσο? Μιλάμε για το σχολικό συγκρότημα το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Μιλάμε για το σχολικό συγκρότημα, το οποίο μας λένε εδώ οι κάτοικοι, όπως είπα και νωρίτερα, που μετακινούνται με τα μηχανάκια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθείς με το αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλά μπλόκα της αστυνομίας. Επομένως, όσοι βρίσκονται εδώ, μετακινούνται με τα μηχανάκια, τους κάνουν γύρους στην περιοχή για να δουν τι συμβαίνει. Μας είπαν λοιπόν ότι το σχολικό συγκρότημα που βρίσκεται στη Νέα Πεντέλη, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, έχει παραδοθεί στις φλόγες, όπως και εδώ το συγκεκριμένο σπίτι που βλέπουμε. Δυστυχώς δεν μπορούν οι πυροσβέστες να τρέχουν. Τρέχουν από σπίτι σε σπίτι. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι αυτή η διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δυναμώνει πολλά τώρα τα μέτωπα που καλούνται να επέμβουν. Πολλά τα μέτωπα. Ναι, και οι δυνάμεις δυστυχώς έτσι διασπώνται σε μικρότερες, με αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο αποτελεσματικές. Βλέπουμε τώρα εδώ την κεραμιδοσκεπή, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Η οποία... Ναι, είναι τα κεραμίδια, έχει καταστραφεί ολοσχερός. Ναι, ναι, μια κεραμοσκεπή η οποία προφανώς έχει αναπτύξει και θερμοκρασία αυξημένη. Είναι αυξημένη, έχει καεί και το εσωτερικό της. Αν πλησιάσουμε κι άλλο, βλέπουμε τους πυροσβέστες που έχουν μπει στην είσοδο του σπιτιού. Συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης για να σώσουν ό,τι σώζεται. Να βλέπετε εδώ το εσωτερικό του σπιτιού δεν υπάρχει ουσιαστικά πια. Είναι όλα μαυρισμένα, και η εξωτερική και η εσωτερική τύχη. Και βλέπουμε και τις πίθες να πέφτουν από την οροφή, από τη σκεπή. Συνεχίζουν, προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι μπορούν μαζί με τους κατοίκους, μαζί με τους εθελοντές. Ενώ πίσω μου, Αντώνη, δεν το δείχνει τώρα αυτό ο Άγγελος, είναι κι άλλα σπίτια που βλέπουμε ότι έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Είναι καμένα γύρω-τριγύρω και υπάρχουν κι άλλες εστίες μέσα στις σπιτιές, στις αυλές των σπιτιών. Άρα, Βάσια, κοιτώντας γύρω σου, στο σημείο στο οποίο βρίσκεσαι, μιλάμε για τουλάχιστον 2 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Θα προχωρήσουμε τώρα για να δεις την εικόνα και από αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ κοντά σε αυτό το σπίτι που δείχναμε τώρα να καίγεται. Δες εδώ τι γίνεται. Εδώ υπάρχουν επίσης σπίτια. Μπαίνουμε στο εσωτερικό τώρα.
Αυτό τώρα δεν μπορώ να διακρίνω, γιατί έχει παραδοθεί πλήρως στις φλόγες. Δεν μπορώ να διακρίνω αν ήταν σπίτι, αν ήταν κάποια αποθήκη, Αντώνη. Mm-hmm. Βλέπουμε τον κάτοικο εδώ με τη μάνικα στο χέρι. Προσπαθεί να το σβήσει για να μην πάρουν και τα διπλανά. Εδώ δίπλα βλέπω ένα κτίριο της πολιτικής, λέει, πολιτική προστασία του Δήμου Πεντέλης. Είναι μέσα σε αυτό το συγκρότημα, το οποίο βλέπεις ότι καίγονται τα πάντα σιγά σιγά. Το δε από δέντρο σε δέντρο, μικρές εστίες. Φαίνεται πως έχει σαρωθεί από κάποιο... το πύρινο κύμα αυτό, ναι, εκεί το σημείο. Ναι. Πρέπει να ήταν ένα παρκάκι εδώ πέρα, που εδώ μέσα υπήρχαν και κάποια σπίτια, κάποιες αποθήκες, ένα κτίριο της πολιτικής προστασίας, όπως σου είπα. Βλέπεις τις υλικές ζημιές και φυσικά την τεράστια φυσική καταστροφή. Βάσια, επειδή μιλούσαμε είναι... νωρίτερα και με την δήμαρχο της Πεντέλης, η οποία έκανε έκκληση μέσω του ΣΚΑΙ για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Νέα Πεντέλη, λόγω και της απειλής των πρώτων σπιτιών από τη φωτιά. Έχουν ενισχυθεί αυτές οι δυνάμεις, είναι μόνο οι επίγειες τώρα, υπάρχουν και ένα αέρια μέσα, τι βλέπεις? Δεν έχουμε ακούσει ένα αέρια μέσα το τελευταίο μισάωρο. Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα κάποιο ούτε καναντέρ, ούτε ελικόπτερο, ούτε αεροπλάνα. Είναι μόνο επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα πυροσβεστικά και υδροφόρες. Όλο τον κεντρικό δρόμο, δηλαδή επί της Βενιζέλου, γιατί όλα αυτά τα σπίτια βρίσκονται κάθετα στην λεωφόρο Βενιζέλου. Είναι στενάκια. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στην οδό Ναβαρίνου. Είναι ένα στενό κάθετο στη Βενιζέλου, που ουσιαστικά είναι ο κεντρικός δρόμος. Και βλέπεις γύρω μου το χάος. Τα σπίτια, οι αποθήκες παραδομένα στις φλόγες. Πάμε να δούμε ξανά τι γίνεται σε αυτό το σπίτι, αν κατάφεραν οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι να σώσουν. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι σώθηκε, αλλά η σκεπή έχει καταστραφεί ολοσχερός. Υπάρχουν σημαντικές ζημιές, αν εκτιμήσουμε και από την κατάρρευση αυτής της κεραμοσκεπής, Βάσια. Φαντάζομαι ότι τα πάνω πατώματα του σπιτιού θα έχουν υποστεί σημαντικότατες ζημιές. Έχουν καταστραφεί, ναι. Αντώνη. Απλά επειδή μιλάμε για ένα μεγάλο σπίτι, μπορώ να δω ότι έχει καταστραφεί το μπροστινό του κομμάτι. Ελπίζουμε ότι πίσω η εικόνα να είναι καλύτερη. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε και δεν θέλουμε να ενοχλούμε διαρκώς και τους πυροσβέστες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι θα συμφωνήσω με τη Δήμαρχο και όντως νομίζω ότι η Πεντέλη χρειάζεται μια ενίσχυση και στις εναέριες και στις επίγειες δυνάμεις. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα μέτωπα είναι πολλά και συνεχόμενα.